άλλη μία στο Αλεποκόνη, την οποία τη χαρίζει κάποιος δημότης Αθηναίων, στο Δήμο Αθηναίων βέβαια. Είπαμε να συνεργαστούμε, θα γίνει μια ομάδα εργασίας από τον Δήμαρχο, θα συσταθεί αυτή την εβδομάδα, ούτως ώστε από εβδομάδα να αρχίσει να γίνεται, να γίνουν οι συζητήσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί όπου έχει τις εγκαταστάσεις ο Δήμος, να μπορέσουμε να τα εμβολιάσουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα, να μην πω και καμιά βαριά κουβέντα, αλλά η βαριά εννοώ όχι λαστίμια, να μην πω καμιά κουβέντα για τους αδικήσω τους ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι αυτό που διαβάζει. Είναι κάτι που δεν μπορεί να μην. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί εμάς. Άλλος Δήμος μπορεί. Εμάς δεν νομίζω ότι μας εξυπηρετεί με την πυκνότητα που έχουμε στα σπίτια, με το. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Ορίστε. Το πληρώνουμε 50 λεπτά ο κάθε κάτοικος. 57. Ο κάθε κάτοικος, απογεγραμμένος. Δηλαδή τώρα που είμαστε 107.000, θα πάει 60.000 ευρώ. Νομίζω με 60.000 ευρώ να κάνουμε κάτι μόνο. Έτσι νομίζω. 60.000 πότε, το χρόνο. Ναι. Το χρόνο. Συγγνώμη για τα δέσποτα. Δηλαδή τώρα με το Δήμο Αθηναίων θα γίνει μεταξύ ημών και του Δήμου, δύο Δήμοι δηλαδή. Ή και άλλοι όπως είναι το Δικεπάς που είναι πολύ. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα μεγάλο. Μόνο. Μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς, θα κάνουμε κάτι θα κάνουμε θεσμικά, να είναι εντάξει. Και ο χώρος είναι ένα στο Λεωποχώρη και ο άλλος. Υπάρχει εδώ, έχει εδώ στο Μενίδη. Στο Μενίδη. Με τα δέσποτα υπάρχει το εξής πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε. Το Δικεπάς. Τα παίρνει τα σκυλιά, τα εμβολιάζει, τα στυρώνει και τα ξαναφύνει εκεί που τα πήρε. Έτσι. Ο σκοπός είναι με αυτό το χώρο που λέτε, να μην τα ξαναφέρνουν. Θα δούμε. Δεν γίνεται αυτό. Πόσα σκυλιά. Τότε θα τα θαυματώνουμε. Τώρα, εγώ επειδή είμαι και πολύ ευαίσθητος σε αυτό το πράγμα, και έχω και εγώ σκυλί και είχα πάντα τη σκυλί. Κάθομαι δηλαδή, πώς θα την ασχολούμαι με το σκυλάκι, το έχω μάθει δηλαδή και το όνομά του. Βέβαια το ονομάζω κάπου. Συγγνώμη, αλλά επειδή όπως είπατε το πρόβλημα είναι τεράστιο, έτσι, και ξέρετε εσείς, άμα πάτε στην Ευρώπη σκυλί στον δρόμο δεν θα βρεις. Όπως και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Χάρη, έχεις δίκιο. Αλλά το σκυλί δεν το βρίσκω στον δρόμο. Ναι. Όχι γιατί δεν το αφήνει ο Δήμος ή η πολιτεία. Δεν τα αφήνω εγώ. Και αυτό. Και το ένα και το άλλο. Και το δεν τα αφήνω εγώ. Δηλαδή είναι εγκληματική πράξη. Καταρχήν τα σκυλιά εκεί έχουν τσιπάκι. Ναι. Και εδώ βάσει νόμου τώρα. Ναι. Όταν λοιπόν φύγει το σκυλί και το πιάσουμε, ξέρουν κανέναν γιατί το φέρνουν στο σπίτι. Συμφωνώ. Εκτός αυτού και στους πολίτες εναπόκειται, αλλά και στις αρχές. Εκτός αυτού, ξέρω αυτό που λέγαμε παλιά, ο Μπόγιας, δηλαδή η Εταιρεία Προστασίας Ζώων, έπαιρνε όταν τους έλεγε κάποια σκυλιά, τα κρατούσε κάποιους μήνες, 3-4 μήνες, και άμα κανένας δεν τα ζητούσε, με τα ευθανασία. Δεν είναι κακό, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, αλλά άμα τα κρατάς κάποιους μήνες και μετά τι να κάνουμε. Εντάξει, άμα δεν χωράνε, δηλαδή έχουμε τεράστιο χώρο. Ας μην το πούμε αυτό καθόλου, δεν κάνει. Κάνω ευθανασία. Όχι, αλλά το σκυλί όμως που δαγκώνει τον κόσμο. Γιατί δεν κάνει να την πληρώσει το σκυλάκι για να προχωρήσουμε σε άλλα. Γιατί δεν την πληρώσει το σκυλάκι και να κάνει τη ζωή του τη στιγμή που ο ντούρος τα άφησε. Αυτό είναι ο εγκληματίας που τα αφήνει. Γιατί δηλαδή να την πληρώσει το σκυλάκι. Τι φταίει το σκυλάκι να ζω τώρα. Αυτή ήταν